4 και 6 η Σάρα Καρμπονέρο θάμπωσε τους Θεσσαλονικείς. Nos vamos a Grecia, a Salónica con Sara Carbonero. Sara, estás allí porque mañana comienza la andadura del campeón de la Liga Europa, el Atlético de Madrid. Είναι η δημοσιογράφος που άναψε φωτιές στην καρδιά του διάσημου Ισπανού τερματοφύλακα η Κέρ Κασίλιας. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No? Madre mía. Αυτό το φιλί έκανε τον γύρο του κόσμου μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου από την Ισπανία. Και τώρα η διάσημη αθλητική ρεπόρτερ, που είναι και μοντέλο, πάτησε το πόδι της στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σάρα Καρμπονέρο ήρθε στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε το Κλεάνθης Βικελίδης, πάτησε το χόρτο του και πραγματικά άφησε άφωνους όσους την αντίκρισαν να δίνει το ρεπορτάζ της μέσα από τον αγωνιστικό χώρο όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Άρη με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Así es, David, ante el Aris de Salónica, como tú dices, y la verdad es que no han podido empezar mejor las cosas para los equipos europeos. Και αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση που έκανε η Σάρα Καρμπονέρο από τη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα του Άρη με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Ισπανίδα δημοσιογράφος εντυπωσίαζε με την παρουσία της ακόμη και το προσωπικό του ξενοδοχείου που διέμεινε στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρωινό παρέμεινε κλεισμένη στο δωμάτιό της. Βγήκε από αυτό λίγες ώρες πριν τον αγώνα για να κατευθυνθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η Καρμπονέρο, η οποία έχει ψηφιστεί ως η πιο σεξ αθλητικογράφος του κόσμου, επέλεξε να είναι απλή η παρουσία της μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εδώ τη βλέπετε να φορά ένα χακί παντελόνι και ένα κρύ πουκάμισο. Οι κάμερες και οι φωτογράφοι βέβαια την ακολουθούν. Φοράει τα γυαλιά της, κοιτάζεται στον καθρέφτη του αυτοκινήτου και ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή και η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πολλοί φίλοι του Άρη στο Sports Café εκείνη τη στιγμή και ο καφές τους απέκτησε πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι θα τον έπιναν μια καθημερινή.